Ξέρετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι όσοι αγρότες πήγανε στους λογιστές για να κάνουν τις δηλώσεις, κοκαλώσανε. Άλλοι λένε τους ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι, αφού στις δηλώσεις του εισοδήματος του 2020 εφαρμόζεται στους αγρότες κανονικού καθεστώτος, ΦΠΑ, το τέλος επιτιδεύματος, καθώς συμπληρώνεται η πενταετία που ίσχυε η αναβολή της επιβολής τους. Το λέω, είναι η πρώτη φορά που καλούνται να πληρώσουν τέλος επιτιδεύματος. Και δεν είναι λίγο, είναι 650 ευρώ και δεν τα έχουν, πραγματικά δεν τα έχουν. Εξαίρεση βέβαια από την καταβολή του τέλους επιτιδεύματος έχουν οι συνεταιρισμένοι αγρότες, που αποτελούν ένα πολύ μικρό τμήμα, γιατί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το κατήργησε, απλώς το πέρασε και οι συνεταιρισμένοι, αλλά με αυστηρούς όρους. Δηλαδή το 80% της παραγωγής να τον παραδίνουν στο συνεταιρισμό, αφού όλοι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι συνεταιρισμοί δηλώσεις του ως δεν κάνουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Συνεπώς, ελάχιστη η εξαίρεση. Το χαράτσι λοιπόν αυτό των 650 ευρώ επιβαρύνει υπέρμετρα και γεωργούς και κτηνοτρόφους και ψαράδες, οι οποίοι προσπαθούν στην κυριολεξία να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς πολύ υψηλού κόστους παραγωγής, ληστρικής εκμετάλλευσης των εμποροβιομηχάνων με τιμές που δίνονται στα αγροτικά προϊόντα. Το ξέρετε κι εσείς από την περιοχή που εκλέγεστε με τους ροδακινοπαραγωγούς, τον ομό Ημαθίας. Εμπάρκο είχαν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα φέτος μειωμένη παραγωγή, υψηλό κόστος παραγωγής, μειωμένες οι τιμές, τους ζητάνε να πάρουν την παραγωγή με ανοιχτές τιμές. Συνεπώς το εισόδημα της πλειοψηφίας των αγροτών έχει πληγεί φέτος και εξαιτίας της πανδημίας και των μεγάλων καταστροφών. Ουσιαστικά με το τέλος επιτιδεύματος μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται τα χρέη τους, αδυνατούν να πληρώσουν στην εφορία αυτή την επιπλέον επιβάρηση και θεωρούμε ότι δεν θέλετε κι εσείς να μπουν στο καθεστώς κατασχέσεων, αφού δεν έχουν να πληρώσουν. Λοιπόν, δεν σας ρωτάμε, σας ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για αυτούς τους αγρότες και να ανοίξει και για τους μικροεπαγγελματίες αυτοαπασχολούμενος γενικότερα. Ευχαριστώ. Κυρία συνάδελφε, αναδεικνύεται με την ερώτησή σας ένα υπαρκτό πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Είμαι σε άμεση και διαρκή επαφή με τον αγροτικό κόσμο. Γνωρίζω τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Γνωρίζω τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην αγροτική οικονομία, όπως τις γνωρίζει και η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύει να μείνει απαθής. Αντίθετα, θα κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό που επιβάλλεται για τη φορολογική ελάφρυνση των αγροτών. Ποια είναι η πραγματικότητα? Όπως γνωρίζετε, οι αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτιδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018 για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα έχουν υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτιδεύματος. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα ισχύοντα, με την εκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, οι αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν εντός του 2020 το τέλος επιτιδεύματος. Θα ήθελα να σε ενημερώσω και να δηλώσω ξεκάθαρα σήμερα, εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ότι αυτό δεν θα συμβεί. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναστέλλεται για τους αγρότες η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του τέλους επιτιδεύματος για το φορολογικό έτος 2019. Οι ωφελούμενοι αυτού του μέτρου είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Σας είπα ότι έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Θα συνιστούσε παραλογισμό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να επιβαρυνθούν οι αγρότες με την καταβολή τέλους επιτιδεύματος 650 ευρώ. Γι' αυτό και με απόφαση του Πρωθυπουργού προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Κύριε Υφυπουργέ, είναι θετικό αυτό που αναφέρετε, την αναστολή. Πράγματι,
Είναι πιεστική η κατάσταση στην αγροτιά, την περιγράψατε. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι και να προτείνω. Το τέλος επιτιδεύματος είναι ένας κεφαλικός φόρος. Κεφαλικός στην κυριολεξία. Το ποσό των 650 ευρώ δεν είναι μικρό για έναν μικρομεσαίο αγρότη και εσείς το καταλαβαίνετε γιατί προέρχεστε και από αγροτική περιοχή. Αντιστοιχεί περίπου στις μισές ασφαλιστικές εισφορές για μισό χρόνο. Το ίδιο ποσό, αυτό δηλαδή το χαράτσι των 650 ευρώ, το πληρώνει και αυτός που έχει εισόδημα 3.000 ευρώ, δηλαδή ένας πανφτωχός, και αυτός που έχει 40.000 ευρώ, ένας μεσαίος, αλλά και περισσότερο. Γι' αυτό λέμε είναι κεφαλικός. Συνεπώς είναι ένας άδικος φόρος. Φορολογείται τα κεφάλια, φορολογούνται κεφάλια, όχι εισοδήματα. Γι' αυτό δεν μιλάμε, δεν πρέπει να μιλάμε για αναστολή, δεν πρέπει να μιλάμε για πάγωμα. Πρέπει να μιλάμε για κατάργηση και αυτή είναι η πρότασή μας. Κατάργηση αυτού του άδικου φόρου. Αλλά και για έναν δεύτερο λόγο, αν θέλετε. Με ποια λογική καθιερώθηκε το τέλος επιτιδεύματος, αυτός ο άδικος φόρος. Ήταν μνημονιακή επιβολή. Ήταν στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, το επέβαλαν δηλαδή τα μνημόνια. Τα μνημόνια τελείωσαν, έτσι μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς, η Νέα Δημοκρατία, ότι μπαίνουμε στην ανάπτυξη, ανεξάρτητα τώρα όταν ερχόμαστε σε βαθιά ύφεση. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσουν να πληρώνουν οι φτωχομεσαίοι, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες. Δηλαδή, οι φτωχοί. Γιατί στους μεγάλους, στις μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν φοροαπαλλαγές και οικονομικές ενισχύσεις. Εδώ με την πανδημία, τους πρώτους που ενισχύσατε με 15 εκατομμύρια ήταν εφοπλιστές. Οι αγρότες αυτοί που έχουν πληγεί δεν έχουν πάρει ακόμα τίποτε. Εσείς λοιπόν που έχετε και την πείρα, όχι μόνο λόγω του αντικειμένου του Υφυπουργού, αλλά και σαν εφοριακός, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα πόσο άδικο μέτρο είναι. Και αυτό που ζητάμε είναι η αναστολή να γίνει οριστική κατάργηση. Αυτό είναι το δίκιο, αυτό σας ζητάμε να κάνετε. Και να μην είναι μόνο για το 2019. Ευχαριστώ.